κάτι από τη στιγμή που είναι τόσο σπαθή απέναντί μου. Βέβαια. Οπότε αυτό από μόνο του με απαλλάσσει στο να φερθώ κι εγώ βλακωδός και να δικήσω κι έναν άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, Μαριάννα, εσύ τον σύντροφό σου μπορούμε να πούμε ότι τον εμπιστεύεσαι τυφλά. Μιλάμε τώρα πια έχω και λόγους. Στο παρελθόν δεν είχα κανένα λόγο και παρόλα αυτά πάλι εμπιστευόμουν. Αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Γιατί κρίνω εξαιτίαν τα λότρια. Ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή για να εμπιστεύεσαι έναν άντρα σχεδόν τυφλά? Τον άντρα μου τον εμπιστεύομαι τυφλά διότι αξίζει τον κόπο. Είπε κάτι καταπληκτικό ο Αλέξανδρος, ο σύζυγός σου, σε μία συνέντευξη. Τόσο τρυφερό, τόσο συγκινητικό, ότι αν σε αγαπούσε 10 φορές, τώρα σε αγαπάει 100 φορές μετά τη γέννηση του παιδιού σας. Αυτή η κουβέντα, δηλαδή, εγώ που δεν είμαι γυναίκα του, εσύ πώς το πεις? Υπέροχα, πώς το πεις? Εγώ άλλο θέλω να κάνω το ερώτημα. Γιατί πληγώθηκα. Την ερώτηση της Τζορτζέλα θα τη θέσω αλλιώς. Έχω ακούσει από πάρα πολλές γυναίκες που λένε ότι σε μία σχέση όταν έρχεται ένα παιδί είναι τεράστιες ισορροπίες. Και κλειδωνίζεται λίγο η σχέση. Ισχύει αυτό το πράγμα? Ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι πότε έρχεται το παιδί, στην κάθε στιγμή του καθενός, δηλαδή τα πράγματα δεν μπορείς να τα βάλεις σε μια, να τους βάζεις μια ταμπέλα και να πεις ότι τώρα ξέρεις κάτι, α, ότι αλλάζει η ζωή, αλλάζει. Αλλά όπως έχει πει μια φίλη μου αγαπημένη, ότι όταν ένα παιδί έρχεται σε μια σχέση και σε ένα γάμο που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σημαντικός, τότε το απογειώνει. Όταν πάει σε μια σχέση που έχει προβλήματα, εκεί αναδεικνύονται τα προβλήματα. Έτσι. Αυτό και πάλι μια ταμπέλα είναι βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Υπάρχει άλλος ένας μύθος, ότι οι ζευγάρια που δουλεύουν μαζί, και επειδή εσείς δουλεύετε για πολλές σεζόν μαζί, είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση, τελικά αυτό βοηθάει ή φθείρει τη σχέση? Εμάς μας βοηθάει. Πάντα έχει να κάνει με το τι ανάγκες έχει ένα ζευγάρι. Δηλαδή, εμάς οι ώρες μας δεν είναι αρκετές. Οπότε το να βρισκόμαστε σε έναν χώρο εργασιακό την ίδια στιγμή είναι σημαντικό. Εσείς γνωριστήκατε στο πλατό και ερωτευτήκατε στο πλατό ή δεν γνωριστήκατε? Εμείς γνωριστήκαμε πολλά χρόνια πριν να γίνουμε ζευγάρι. Πολλά χρόνια δουλεύαμε μαζί. Ωραία. Ναι, γνωριστήκαμε και προέκυψε μέσα από τα γυρίσματα. Μία σειρά. Σε άλλη σειρά. Σε άλλη σειρά. Γιατί το παθαίνουν αυτό οι ηθοποιοί? Δεν το παθαίνουν οι ηθοποιοί. Είναι, όμως, είναι ένα σούρθι. Γιατί το είχα πάντα πουρία να το ρωτήσω αυτό σε ένα καλλιτέχνη. Γιατί όταν βρίσκεσαι, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να γίνονται ζευγάρι από τον ίδιο επαγγελματικό χώρο οι άνθρωποι, όταν κινούνται πολλές ώρες στον επαγγελματικό τους χώρο. Γιατί πού θα πας να τον βρεις τώρα εσύ? Αλλά και παίζουμε. Εμείς πάντως έχουμε πολλά τέτοια ζευγάρια συγκεντρώσει και τα έχουμε κάνει και βίντεο. Όχι μόνο ηθοποιούς, γενικότερα αυτό που είπες και εσύ, στον εργασιακό χώρο. Σε εσάς, στη δική σας περίπτωση είναι πλατό, σε κάποιο άλλο μπορεί να είναι τηλεοπτικό πλατό, κάπου λοιπόν γραφείο, ξέρεις κάτι τέτοιο εν πάση περιπτώσει, έτσι. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζευγάρια που τελικά την πατήσαν την πανανόφουλα μέσα στον εργασιακό τους χώρο και να που ερωτεύτηκαν και γίναν και ζευγάρι.